Έχουμε μαζί μας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον υποψήφιο ανεξάρτητο περιφερειάρχη Βορειογαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Κύριε Μουτζούρη, αφορμή για την τηλεφωνική επικοινωνία αποτελούν τα δημοσιεύματα που θέλουν να υπάρχει μια κρίση στο στρατόπεδο Μουτζούρη στην Στοιχείο. Μια δική σας απάντηση για τις αποχωρήσεις. Μια αποχώρηση είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι αποχώρηση, ένας άνθρωπος. Και η απάντηση μου είναι ότι εμείς επιθυμούμε το ψηφοδέλτιό μας να είναι διαυγές, απειλαγμένο οικονομικών συναλλαγών και καθαρό. Όπως και είναι και όλος ο βίος μας. Αυτό είναι την απάντηση έχω να πω μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μουτζούρη, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου εδώ στην Στοιχείο, πότε θα δούμε το ψηφοδέλτιο και πότε περιμένουμε και νεότερη επίσκεψή σας? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε τα 3/4 του ψηφοδελτίου έτοιμα. Θέλουμε να τα ανακοινώσουμε ολοκληρωμένο. Υπήρξε μια αποχώρηση ενός υποψηφίου. Θα την αντικαταστήσουμε και συνεχεία θα το ανακοινώσουμε. Έχουμε καιρό, εξάλλου θέλουμε για τις εκλογές. Έχουμε ένα μήνα και 25 μέρες. Κύριε Μουτζούρη, τι προσλαμβάνουσες έχετε από την περίοδία σας στα νησιά? Τι πρόγραμμα έχω, είπατε? Όχι, τι προσλαμβάνουσες έχετε εσείς από την περίοδία σας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και για τις εκλογές και το πού οδεύουμε στις εκλογές? Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Το ένα είναι Λίμνος Λέσβος, από όπου και κατάγομαι, και το άλλο είναι Χίος και Σάμος, υπό την έννοια ότι είμαι λιγότερο γνωστός εκεί. Όσον αφορά τη Λέσβο και τη Λίμνο, έχω εξαιρετικές τυπώσεις και έχουμε έτσι πολύ προχωρημένο, το συνδυασμό είναι ολοκληρωμένος και έχουμε και μεγάλη ανταπόκριση. Χίος και Σάμος, όπου είμαστε λιγότερο γνωστοί, δουλεύουμε εντατικά, αλλά πάντοτε ποτέ θα φτάσουμε στο επίπεδο της Λέσβο όσον αφορά το θέμα γνωριμίας μου από τους πολίτες. Ναι. Τι είναι αυτό που ζητάνε οι πολίτες, κύριε Μουτζούρη, από τον υποψήφιο περιφερειάρχη? Ακούστε να δείτε, να σας πω συγκεκριμένα για τυχείο. Αυτό που διαπιστώνω και είναι πραγματικότητας είναι ότι τυχείος αφενός με υποβαθμίστηκε στο κονδύλιο που της δόθηκαν και δικαίωμα εκεί ούτως ή άλλως πήρε πολύ λιγότερα κονδύλια τα τελευταία 5 χρόνια και θέλουν μια δίκαιη κατανομή των πόρων. Το δεύτερο που θέλουν είναι μια πιο αυτοδύναμη παρουσία. Με πιο αυτοκέφαλη άσκηση πολιτικής για το νησί. Είναι κάτι το οποίο είναι βασικό στοιχείο στην εξαγγελία μας. Θα δώσουμε σε όλα τα νησιά τη δυνατότητα να αποφασίζουν μόνα τους, κάτω από το συντονισμό βεβαίως της περιφέρειας, αλλά να έχουν ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται και τους πόρους αυξημένους, αλλά και όλες τις αποφάσεις, δεδομένου ότι ξέρουν πολύ καλύτερα τα προβλήματα από οποιοδήποτε άλλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουτζούρη. Καλημέρα. Καλημέρα.